των Ντονέτσκ, το οποίο παραδίνεται στις φλόγες, απελευθερώνοντας τοξική αμμονία σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Οι αρχές των αυτονομιστών καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν τα παράθυρά τους κλειστά. Буде час, коли вони втечуть з Харківщини, з Донбасу, з Криму. І кожен, хто може цьому допомогти, має цьому допомогти. Ο δορυφόρος της Μάξαρ αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη ρωσική αεροπορική βάση στην Κρυμαία. Σε αυτές αποκαλύπτεται ότι αριθμός ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών έχουν καταστραφεί. Η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει δημοσίως την ευθύνη για την επίθεση, ούτε έχει ανακοινώσει πώς ακριβώς πραγματοποιήθηκε. Don't smoke in the dangerous places. That's it. You think this is simply a Russian soldier smoking at an airbase that caused those massive big explosions? I tell you that it's a very dangerous place. They have not to smoke there cigarettes. So Ukrainian forces were not involved? I answered to you. Thank you. Την ώρα που το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια δέχεται νέους βομβαρδισμούς, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, κάνει για πολλωστή φορά μέσα σε λίγες μέρες έκκληση να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην περιοχή. Καλό τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας να παύσουν αμέσως όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην άμεση περί το σταθμό περιοχή και να μην στοχοποιούν τις εγκαταστάσεις του και τη γύρω ζώνη. Όσον αφορά το μέλλον του πολέμου, ο Γενικός Γραμματέας της Ουκρανικής Προεδρίας δήλωσε ότι το Κίεβο πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο με τη Ρωσία προτού έρθει ο χειμώνας. Ο Ρωσικός στρατός συνεχίζει να επιτίθεται στις υποδομές μας. Αυτός είναι ένας από τους στόχους τους, δεν το κρύβουν καν. Αυτός είναι λοιπόν ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουμε να λάβουμε τα μέγιστα μέτρα για να τελειώσει το ενεργό μέρος του πολέμου μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Στο μεταξύ, οι Λετωνοί βουλευτές ψηφίζουν υπέρ της υιοθέτησης δήλωσης που κηρύσσει τη Ρωσία κράτος χορηγό της τρομοκρατίας, ενώ η Δανία και η Βρετανία υπόσχονται περισσότερα όπλα και στήριξη στο Κίεβο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και υπό το πρίσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Τσεχία είπε το πρώτο ναι στην ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Μένει τα πρωτόκολλα εισδοχής των δύο σκανδιναβικών χωρών να εγκριθούν και από την Τσεχική Κάτω Βουλή, κάτι που θεωρείται απλά τυπική διαδικασία. Το τελευταίο βήμα είναι να υπογράψει την επικύρωση ο πρόεδρος Μίλος Ζέμαν.